Το επιμελητήριο, έχω πει πολλές φορές, ανήκει σε όλους μας. Ανήκει ιδιοκτησιακά, όλοι έχουμε μία μερίδα. Και αυτό θα ισχύει για πάντα. Για τις υπηρεσίες που έχουμε, που παρά την πολύ μεγάλη και διαφήμιση και δημοσιότητα που δίνουμε, φοβάμαι ότι πάρα πολλοί εξ ημών δεν τις γνωρίζουν και θα κάνω τον κόπο πολύ σύντομα να τις πω. Το επιμελητήριο έχει συνολικά 40 ανταποδοτικές υπηρεσίες. Και πολύ φοβάμαι ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτές, και βέβαια είναι αλήθεια, δεν έχουμε την απορρόφηση που φανταζόμαστε. Θα πω τις κυριότερες και βεβαίως να σας καλέσω να τις δείτε, να τις διαδώσετε, γιατί το έργο μας δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται επικοινωνιακά, παραδείγματος χάρη τώρα με το φορολογικό, αλλά είναι κυρίως και στήριξη, και αυτό είναι το μεγάλο έργο, στις επιχειρήσεις μέλη μας. Άρα και στους ασφαλιστές, που είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος. Θυμίζω λοιπόν ότι έχουμε δωρεάν site και e-shop. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά? Ότι μπαίνετε, υπάρχει μια εφαρμογή και μπορούμε να σας κάνουμε δωρεάν site. Ασφαλώς και ξέρουμε ότι κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα και έχουν δώσει πολλά λεφτά να κάνουν site δεν το χρειάζονται. Απευθυνόμαστε σε αυτόν που δεν μπορεί να το κάνει μόνος του και το λέμε να το κάνουμε, να εγκληματιστείς, να το μάθεις. Τι άλλο κάνουμε? Όπως και e-shop, που είναι πιο δύσκολη διαδικασία, αλλά ξεκίνησε από το site. Εκπαίδευση. Τώρα τελειώνουμε το έργο με την περιφέρεια, όπου 1.700 επιχειρήσεις και εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν σε ψηφιακά, σε site. Θα κάνουμε ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη. Θα δείτε την προκήρυξη πολύ σύντομα. Άρα βάζουμε και τη διαδικασία, αλλά και μέχρι τότε, αυτοί όλοι που θα κάνουν, να είστε βέβαιοι ότι αν το σωματείο σας ζητήσει μια ειδική εκπαίδευση, θα την κάνουμε. Το δεύτερο θέμα, το επίσης σημαντικό υπηρεσιών, είναι οι εκπαιδεύσεις. Πρέπει να ξέρετε, περίπου κάνουμε 4 εκπαιδεύσεις τη βδομάδα. Και εκπαιδεύσεις παντός τύπου. Παραδείγματος χάρη, αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ ψηλά οι εκπαιδεύσεις κοστολόγησης, που είναι πολύ σοβαρό θέμα. Κοστολόγηση. Και πρέπει να σας πω ότι έχει και πάρα πολύ μεγάλη, πολλοί κόσμος μπαίνει κάθε φορά στις εκπαιδεύσεις. Ποια εκπαίδευση θα μπορούσαμε να κάνουμε για το ΨΑΣ? Όποια θέλει. Τη ζητάει και την κάνουμε. Ποιον εισηγητή? Με αυτό που θέλει. Άρα μπορούμε να κάνουμε και κατά κλάδο εκπαιδεύσεις. Έχουμε το e-learning, που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε ένα μάθημα μόνιμα προς τα πάνω. Ήδη υπάρχουν 27, να ξέρετε, στο e-learning. Μπείτε να τα δείτε. Υπάρχουν 27. Πόσα ακόμα θα κάνουμε? Όσα ζητηθούν. Όσα ζητηθούν να κάνουμε, θα τα κάνουμε. Κάνω μια παρένθεση πριν από άλλες τρεις υπηρεσίες, να σας πω για μια υπηρεσία η οποία ξέρω ότι είναι ταμπού, αλλά αισθανόμαστε περήφανοι που την κάναμε. Με έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, δημιουργήσαμε το πρώτο κέντρο ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αντίστοιχο σε κοινωνικό φορέα ή θεσμικό φορέα. Βρίσκεται στην Αθηνάς και ουσιαστικά τι κάνουμε με αυτό? Όλοι όσοι είναι μέλη μας, τα μέλη της οικογένειας τους και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεών τους μπορούν να δουν δωρεάν είτε τον ψυχίατρο είτε τον ψυχολόγο να τους βοηθήσει. Λέω ότι είναι ταμπού γιατί. Είναι ταμπού γιατί ξέρετε, όταν στην Ευρώπη αυτό υπάρχει εδώ και 20 χρόνια, το να λες μετά από χρόνια, 15 χρόνια περίπου οικονομικής κρίσης, υπάρχουν θέματα, πώς δεν υπάρχουν. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί, γεια σας κύριε Γουργούλη, για να βοηθήσουν ακριβώς ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και το έχουν ανάγκη. Και το δικό μας είναι δωρεάν, υπάρχει απόλυτη εχεμήθεια και θα σας έλεγα να το δείτε, μάλιστα θα ακολουθήσει και μια πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση. Έχουμε δικηγόρους, λογιστές, φοροτέχνες και άνθρωποι για τον ΕΦΚΑ να απαντάει μέσω email σε οποιοδήποτε ερώτημά σας. Επίσης θα μπορείτε να το αξιοποιήσετε. Έχουμε τώρα το CRM, επίσης πιο προηγμένο, στο οποίο έχουμε και μια απέτηση βέβαια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αλλιώς δεν θα μπορούμε να δαπανάμε τα λεφτά του επιμελητηρίου, παρότι όπως ξέρετε είμαστε πολύ περήφανοι που τον οικοκυρεύουμε και με τόσες πολλές ανταποδοτικές υπηρεσίες έχουμε ένα πολύ μεγάλο απόθεμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σεβόμαστε τα χρήματα των μελών μας. Στο CRM λοιπόν έχουμε την απέτηση ότι για να το πάρεις θα πρέπει να εκπαιδευτείς. Αν δεν εκπαιδευτείς, να μην το πάρεις. Όμως το έχουμε ανάγκη σαν κλάδος. Το έχουμε. Το έχουν όλοι οι κλάδοι. Άρα, μέσα στους 4 πρώτους κλάδους είναι και η διαμεσολάβηση που θέλουμε ουσιαστικά να το προχωρήσουμε. Έχουμε υπηρεσίες που σημαίνει έχουμε τη μελέτη. Και βεβαίως μπορεί να μην μας κάνει η πρώτη μελέτη που κάναμε, είναι ένα βήμα. Να κάνουμε δεύτερη μελέτη. Μελέτη του κλάδου. Τι κάνει η μελέτη? Αποτυπώνει την εικόνα σήμερα και κάνει και μια προβολή για τα θέματα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Για να μην κάθομαι να λέω δεκάδες υπηρεσίες, τις οποίες θα παρακαλούσα τον πρόεδρό σας να τις πάρει, να τις μεταφέρει σε όλους, θα σας λέω, έχουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες και έχουμε μία ακόμα. Ποια? Αυτή που θα ζητήσετε. Μπορείτε να πείτε, θέλουμε και αυτό να κάνουμε. Όπως και στο θέμα της χρηματοδότησης εκδηλώσεων, ακολουθούμε ακριβώς ίδιους κανόνες, θέλετε να ξέρετε. Ότι όποιος συζητάει, πάμε μαζί και προχωράμε σε οποιαδήποτε εκδήλωση επιθυμούν. Άρα η νοοτροπία μας και η φιλοσοφία μας είναι
Το λέω και με ένα σύνθημα. Πρόσεξε τι ζητάς και θα το κάνουμε αποδεκτό. Δηλαδή θα κάνουμε αποδεκτό οποιοδήποτε αίτημα, γιατί και θέλουμε και μπορούμε. Η μόνη λογική που βάζω, που καταλαβαίνω, είναι ότι το επιμελητήριο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Που σημαίνει ότι έχει ένα νόμο. Θα πρέπει αυτό που ζητάς να μπορεί ο νόμος να μας επιτρέπει να το κάνουμε. Δεν έχουμε βρει προβλήματα σε αυτό, αλλά εξηγώ ότι το μόνο λόγος που θα λέγαμε ότι δεν μπορούμε είναι αν είχε σύγκρουση με τον νόμο. Άρα θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι σε κάθε επίπεδο, σε κάθε μέλος, και αυτό βεβαίως πάντα σε συνεργασία με όλους σας. Στο άλλο επίπεδο που καταλαβαίνετε, που το ακούω πολλές φορές, γιατί όταν λέμε έχουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες που κάνουν, πάντα ακούγεται ένα ερώτημα. Ναι, αλλά συνήθως, ενώ του λέω, αυτά όλα αφορούν το επιμελητήριο. Άρα εγώ θέλω να ξέρετε ότι το επιμελητήριο δεν υπάρχει κάτι που θέλετε και δεν θα το κάνουμε. Με κύριο άξονα πάντα, γιατί αυτό μένει στο τέλος, είναι το να εκπαιδεύσει τον κόσμο να αντέξει σε μια εποχή η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί έχει δύο κατηγορίες. Μία είναι η ψηφιακή που ζούμε τώρα. Δηλαδή θα πρέπει να εντρυφείς. Αν δεν εντρυφήσεις, πρέπει να σου το λέει κάποιος, θα φύγεις από το οποιοδήποτε επάγγελμα, όχι από τον κλάδο μας. Γιατί μπαίνει έντονα στη ζωή μας. Όμως πριν ανασάνουμε από την ψηφιακή εποχή, είναι θέμα χρόνου, θα μπούμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο γρήγορα? Είχαμε πει λίγες μέρες εδώ τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Παπαστεργίου. Και για να καταλάβετε πόσο γρήγορα θα τρέξουν, ισχυρίζεται σε ένα χρόνο, εγώ σας λέω ότι δεν θα γίνει, θα γίνει σε δύο. Σήμερα για να ζητήσουμε κάτι, μπαίνουμε, γράφουμε την πληροφορία που ζητάμε για να ζητήσουμε το αναγκαίο στοιχείο. Είπε εδώ ο Υπουργός ότι πλέον θα γίνεται και φωνητικά. Θα υπάρχει διαδικασία που φωνητικά θα ζητάς, θέλω το ποινικό μου μητρό να το πάρω, στείλτο στο επιμελητήριο, στείλτο στο οποιαδήποτε υπηρεσία. Άρα θέλετε να, νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό πόσο θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη τους πάντες, όχι μόνο τον κλάδο μας. Το πιο απτό παράδειγμα που θα δείτε σύντομα είναι ότι φαντάζομαι κάποιοι να το έχουν δει, πάω στο σούπερ μάρκετ και έχει 15 ταμεία και έχει 15 ανθρώπους που είναι στα ταμεία για να πληρώσεις. Καταργούνται όλοι. Θα μπαίνεις με ένα καλάθι, όχι τα χτυπάς μόνος σου, αυτό ξέρω, το ξέρετε. Βάζεις το καλάθι, έχουν το RFS λέγεται, και θα διαβάζει από το καλάθι τα πάντα και θα σου λέει πόσο κάνω. Αν αφαιρείς ένα πράγμα, θα το αφαιρεί από την τιμή. Αυτό τι σημαίνει, θα μου πεις, γιατί δεν φοβάμαι να σας πω, ότι αφαιρούνται 15 θέσεις εργασίας. Άρα θα έχουμε μείωση, είναι η ερώτηση του πληθυσμού. Ακόμη και αν την είχαμε, αυτές οι αλλαγές δεν μπορεί να τις εμποδίσει, θα απαντήσω, γιατί δεν είναι αλλαγές που μπορεί να πει όχι, γιατί είναι παγκόσμιες αλλαγές. Το σύγχρονο της θέσης αυτών μπαίνουν άλλες υπηρεσίες. Πώς λέμε εμείς στο επιμελητήριο, ανταποδοτικές, θα υπάρχουν υπηρεσίες υποστήριξης κλπ. Αυτά έχουν να κάνουν με το εξής μεγάλο θέμα. Το 2030 υπολογίζεται ότι 1 δισεκατομμύριο εργαζόμενοι σε όλο τον πλανήτη θα αλλάξουν τομέα δουλειάς. Το 2030 το 70% της λιανικής θα γίνεται μέσω του ίντερνετ. Αυτά λοιπόν πρέπει να μας προβληματίσουν και ως κλάδο. Βλέπετε, μιλάω γιατί και εγώ, όπως ξέρετε, είμαι στον κλάδο που ανήκουμε όλοι. Θα επηρεάσουν τον κλάδο? Ασφαλώς και θα τον επηρεάσουν. Το βασικό στοιχείο που δεν θα επηρεάσουν ποτέ είναι αυτό που λέγαμε πάντα. Τι πουλάς, ξέρετε την απάντηση, τον εαυτό σου. Αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανένα σύστημα. Δηλαδή πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι αυτό που πουλάμε πάντα είναι ο εαυτός μας, στον κλάδο μας. Όλα τα θα αλλάξουν. Δεν θα είναι δουλειά σου ούτε να δίνεις το συμβόλαιο που λέγα πάντα, ούτε να μαζεύεις τα δικαιολογικά. Δικαιολογικά, ας πούμε, να σας πω, οι ιδιωτερές ξεκινάνε, θα τα σταματήσουν. Δεν θα παρεμβαίνεις καν στη διαδικασία αποζημίωσης. Κάποιοι που είστε ξέρετε ότι κάποιες εταιρείες το μοντέλο το έχουν ετοιμάσει. Είναι δύσκολο το μέλλον. Εξαρτάται με ποια πλευρά το βλέπεις. Μισοάδιο, μισογεμάτο. Ο κλάδος μας είναι δεδομένο ότι θα αυξηθεί. Ήδη αυξάνεται, ό,τι αν λέμε, δηλαδή από τα 3,5 πριν 7 χρόνια έχει φτάσει κοντά στα 5 δις και θα ανέβει παραπάνω. Μα υπάρχουν πράγματα που διεκδικούμε και δεν γίνονται. Και θα συνεχίσουμε να τα διεκδικούμε. Και θα γίνουν. Σιγά αλλά σταθερά θα γίνουν. Δηλαδή και οι 20 υποχρεωτικές ασφαλίσεις θα γίνουν 100%. Δεν υπάρχει. Καταρχήν σας θυμίζω, έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή. Το ότι δεν εφαρμόζεται είναι απλά λόγω των συγκυριών ή πώς κρίνει κάθε κυβέρνηση. Αλλά είναι ψηφισμένες από τη Βουλή, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Οι 20 υποχρεωτικές αστικές ευθυνές έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή. Θα γίνουν. Γιατί το απαιτούν οι καιροί. Θα το απαιτούν τα δικαστήρια. Όταν θα κυνηγάσει τον υδραυλικό που σου έκανε τη ζημιά, θα υποχρεωθεί να το κάνει. Γιατί οι γιατροί, για παράδειγμα, όπως ξέρετε, δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν συμβολαιστικές ευθύνες, θα το κάνουν. Γιατί κανένα ιδιωτικό νοσοκομείο δεν τον προσλαμβάνει, γεια σας. Εάν δεν το έχει. Αυτό θα μεταβληθεί. Ασφάλειες των κατοικιών. Έγινε το πρώτο βήμα το 10% εύκο, πάρα πολύ μικρό. Και κοστίζει 40 εκατομμύρια και εμείς λέγαμε κάντε το 30 που θα κοστίζει 120. Γιατί μόνο στο Θεσσαλικό κάπου θα πληρώσει τώρα κοντά, για να ξέρετε, επειδή χτες το άκουσα, η ζημιά στο Θεσσαλικό κάπου θα κοστίσει πάνω από 5 δις συνολικά. Άρα έχεις λόγους να το κάνεις. Θα το κάνεις. Θα το κάνει με το καλό με το ζώο, γιατί συμφέρει και την πολιτεία. Η πολιτεία όταν κάθε φορά δίνει τα χρήματα αυτά, τα δίνει από τον προϋπολογισμό. Άρα δεν θα μπορεί να τα δίνει. Σωστά. Η μείωση ή να έχουν φοροαπαλλαγές τα νοσοκομιακά ή τα συνταξιοδοτικά θα γίνει. Επίσης θα γίνει. Δεν σας λέω θα γίνει αύριο. Θα το παλεύουμε να γίνει. Αλλά θα γίνει γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Στα μένα νοσοκομεία δεν μπορεί η πολιτεία, δεν έχει τις δυνατότητες και μακάρι να την είχε να έχει ένα εθνικό σύστημα υγείας για να μπορεί να τους υποδεχτεί. Και είχα πει κάποτε, αν τα συμβόλαια τα υγείας τα βγάλουμε, ο τελευταίος στον Ευαγγελισμό θα είναι στην Ομόνοια. Γιατί όλοι αυτοί θα πρέπει να πάνε στο δημόσιο. Στο δε συνταξιοδοτικό, σας λέω, ομάδα, έχω πει και δημοσίως, δεν υπάρχει καμία ελπίδα να λυθεί στο άμεσο μέλλον για ένα κυρίως στοιχείο, για το δημογραφικό. Ποιο είναι το πρόβλημα του δημογραφικού? Όσο το δημογραφικό είναι όπως είναι σήμερα και έχουμε αναλογία ένας συνταξιούχος για 2,3 εργαζόμενους, όταν είναι αναλογία 1 προς 4, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει στα 10, 15 και 20 χρόνια, μπορεί να γίνει χειρότερο. Άρα η λύση θα είναι αυτή που ευλέπει όλη η Ευρώπη. Δηλαδή έχεις μια σύνταξη όσοι είναι από το δημόσιο και έχεις δυνατότητα είτε με τα επαγγελματικά ταμεία είτε με τον τρίτο πυλώνα, την ιδιωτική ασφάλιση, να έχεις αυτή. Η καθυστέρηση όλων αυτών δεν σημαίνει ότι θα γίνουν. Υπάρχει μέλλον. Εδώ όμως η παρένθεση είναι το μέλλον για όσους δεν καταλάβουν για να έχουν σχέση τα προηγούμενα, δεν θα είναι για όλους. Θα βλέπουμε μια αγορά να μεγαλώνει, αλλά λιγότεροι άνθρωποι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Παρ' όλα αυτά, δηλώνω όπως πάντα φύση και θέση αισιόδοξο ότι μπορούν. Εμείς έχουμε χρέος, είτε λεγόμαστε επιμελητήριο είτε λεγόμαστε σωματείο, να καταφέρουμε να πείσουμε όλο τον κόσμο να μπει σε αυτές τις νέες τεχνολογίες, δηλαδή να παλέψουμε τουλάχιστον με ισχυρά όπλα. Και εδώ η απάντηση είναι γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Αν συζητάγαμε 10 ώρε και μου λέγε ότι διαφωνεί, θα σου έλεγα πολύ ωραία. Σέβομαι τη διαφωνία σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά δεν θα γίνουν όμω. Και επειδή θα γίνουν, πρέπει να δούμε τον καλύτερο τρόπο αντοχή. Ακόμη και στο φορολογικό, να σα πω, υπάρχει εκτίμηση όλων ότι πολλέ φορέ ότι εμεί δεν έχουμε σχέση με το φορολογικό. Και αυτό είναι σχέδιο θέμα ενημέρωση. Εμεί δεν έχουμε θέμα εσόδων. Δηλαδή το έσοδό μα δεν μπορεί, γι' αυτό και αν είδατε, ζητάμε να βγούμε οι ασφαλιστέ του τεκμαρτά. Γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στα τεκμαρτά, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη να αποδείξω το εισόδημά μου. Το εισόδημά μου είναι καθαρό, το βλέπω σε εταιρείες. Το πρόβλημα, να ξέρετε, με το φορολογικό νόμο που θα το καταλάβετε τις επόμενες μέρες, είναι ότι βάζει χέρι στα έξοδά μας. Δηλαδή δεν σου αναγνωρίζει τα έξοδα. Και επειδή είδα και εγώ τον κύριο Θοχάρη και του είπα ότι αυτό είναι παράλογο. Γιατί εγώ δεν σου λέω ότι πρέπει να το κάνει, θα τον οδηγήσει στο έξοδο που δεν το περνά να το κάνει μαύρο. Αλλά δεν θα έχει κέρδος, θα έχει ζημιά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, βάζει χέρι στα έξοδα. Στα έσοδα, εμείς λέμε πολύ ωραία, έλεγξέ μας και δεν έχω πρέπει να μας ελέγξει. Δεν θα σε ελέγξει γιατί ξέρει ότι πολύ απλά είναι. Και του είπα, πρώτο πρέπει να μας βγάλει από τα κομματά γιατί δεν ισχύει για μας. Και δεύτερον, θα πρέπει να μην αφαιρείς τα έξοδα γιατί θα τον οδηγήσει να βάλει μαύρα. Κλείνοντας, γιατί θα μπορούσα να μιλάω ώρες, αλλά θέλω να σκεφτώ και τη δική σας συνέλευση. Ποιος είναι ο ρόλος του επιμελητηρίου, του σωματείου και όλων μας? Ένα ρόλο έχουμε μόνο. Ο ρόλος είναι ότι πρέπει να συνενώνουμε δυνάμεις και να βρίσκουμε τρόπο να γινόμαστε χρήσιμοι. Αυτό είναι ο ρόλο μα. Δεν έχουμε άλλο ρόλο. Όλα τα υπόλοιπα βγαίνουν από αυτό. Το δεύτερο κυρίαρχο στοιχείο είναι ότι εμεί γνωριζόμαστε περίπου. Δηλαδή, ο κλάδο μα δεν είναι μεγάλο. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Δηλαδή, αν κάτσω εδώ, φαντάζομαι όπω βλέπω τι φάτσε, αν δεν ξέρω ένα-δύο του υπόλοιπου, ξέρω πάρα πολύ καλά, όπω και εσεί το ίδιο. Άρα, το πρώτο στοιχείο είναι ότι είμαστε μια παρέα και πρέπει εμεί να κηρύσουμε την ενότητα. Πρέπει να κηρύσουμε ότι εδώ έχουμε. Τα θέματά μας δεν υπάρχει περίπτωση να είναι διαφορετικά. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να συζητήσουμε εδώ, να διαπιστώσει κάποιος ότι τα θέματα που μας φορούν διαφορετικά είναι τα ίδια. Μπορεί να αλλάζει η οπτική, δηλαδή να λες: εγώ το θέλω με αυτόν τον τρόπο, τον άλλο. Αλλά στα θέματα συμφωνούμε, φαντάζομαι ότι τα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας είναι όλα. Άρα ο κόσμος έξω μας κρίνει και μας κρίνει ακριβώς γιατί αυτό πρέπει να παρουσιάζουμε. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπο συνεννόησης και όχι ρήξης. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να γινόμαστε αποδεκτοί, γιατί έχω πει το κλασικό παράδειγμα του ατυχήματος. Τρακάρουνε δύο. Ένας περνάει με κόκκινο και χτυπάει έναν άλλον. Εμείς είμαστε πεζοί και βλέπουμε δύο να μαλώνουν. Και βρίζονται. Λέει κανείς ποιος έχει δίκιο, τι λέει. Κοίτα τους, λέει, τι είδα, τι κάνουν. Μαλώνουν αυτοί. Αυτή δεν είναι η απάντηση. Ψάχνει κανείς να δει ποιος έκανε την παράβαση. Βλέπει δύο να μαλώνουν. Άρα έχουμε χρέος. Και αν μου επιτρέπετε, έχετε χρέος να βρίσκουμε τον τρόπο συνεννόηση όλων, γιατί έχει μία αποστολή. Και δεύτερον, ο ασφαλιστής, όπως και το μέλος του επιμελητηρίου, του είναι αδιάφορο αν τα πάω καλά εγώ μαζί σου ή εσύ μαζί μου. Του είναι αδιάφορο. Δεν τον ενδιαφέρει. Το ενδιαφέρει τι του δίνεις ή πόσο κοντά του είναι για να υποστηρίξει τα αιτήματά του ή αν θες τον βοηθάς να σταθεί απέναντι στις συγκυρίες σημερινές. Δεν έχει τίποτα άλλο να σκεφτεί. Και έχω πει πάρα πολλές φορές και το είπα και τώρα στην διάσκεψη που έγινε στη Θεσσαλονίκη, ένα σημαντικό γεγονός γιατί έγινε για 5η χρονιά, άρα έγινε θεσμός, ότι αυτό που έχει σημασία είναι μόνο αυτό. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ σε όλους τη συνέλευση ότι είμαι στη διάθεσή σας, μπορώ όποτε θέλετε και βεβαίως στο σωματείο να έρθει οτιδήποτε από αυτά που είπα να το εξηγήσουμε, να γίνει πράξη. Σε οτιδήποτε σκεφτείτε στήριξη στα μέλη, να ξέρετε ότι το επιμελητήριο θα σταθεί αρρωγός σε όλα αυτά. Και βέβαια κλείνοντας, πιστεύω ότι πραγματικά έχουμε χιλιάδες πράγματα που μας ενώνουν και τίποτα που να μας χωρίζει. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Να είστε καλά.